Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Ιουνίου σήμερα. Είμαστε εδώ μαζί από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία, τηλεόραση για την επόμενη μια μισή ώρα με θέματα από την τοπική επικαιρότητα αλλά και γενικότερα με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις, με τηλεφωνικές συνδέσεις από την περιοχή μας αλλά και ευρύτερα από την Δυτική Ελλάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει, κρίσιμη εβδομάδα που ξεκινάει με την επίσκεψη του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών στην χώρα μας, του κυρίου Λεμέρ, ο οποίος πριν από λίγο συναντήθηκε τόσο με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, όσο και με τον Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς η ατζέντα της συζήτησης έχει να κάνει με το τι θα συμβεί στο Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης, στις 15 Ιουνίου. Μπαίνουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, στην τελική ευθεία και οι διαπραγματεύσεις που έχουν προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζονται βεβαίως και αυτή την εβδομάδα, μπαίνουν στην τελική φάση. Στην επικαιρότητα βεβαίως παραμένει, κυριαρχεί μάλλον θα έλεγα, συνεχίζει να κυριαρχεί και αυτή η τραγωδία που συνέβη την περασμένη Παρασκευή στο Μενίδη, όπου ένα παιδάκι, ένα 11χρονο παιδάκι, βρήκε τραγικό θάνατο από αδέσποτη σφαίρα. Σήμερα λοιπόν καταδικάστηκε σε 40 μήνες φυλάκιση ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του παιδιού, ένας νεαρός Ρωμά, ο οποίος έχει ομολογήσει, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο με το οποίο, από το οποίο πυροβολήθηκε το παιδί. Οι 40 μήνες που η ποινή των 40 μηνών που επιβλήθη σήμερα στον νεαρό Ρωμά αφορά σε άσκοπους πυροβολισμούς. Ωστόσο το Μενίδη αυτή τη στιγμή θα έλεγα βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου είναι έτοιμο να εκραγεί. Είχαμε και κάποια ψιλοεπισόδια τις προηγούμενες ημέρες. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη σε μια περιοχή που πραγματικά θυμίζει γκέτο. Πάμε να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, και τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Χθες στην Πάτρα υπήρξε μια προσυνεδριακή περιφερειακή εκδήλωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπου παρευρέθη η πρόεδρος κυρία Φόφη Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά λοιπόν κατέθεσε μια πρόταση για την ανάπτυξη της περιοχής, μια πρόταση που έχει ως κεντρικό πυρήνα της την αρχαία Ολυμπία. Γι' αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον βουλευτή Ηλίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποιήθηκε χθες στον Πύργο με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου. Μια ημερίδα που αφορούσε στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και πόσο επιβαρυντικά είναι για την υγεία μας, που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα, από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, από διάφορες άλλες μικροσυσκευές υψηλής τεχνολογίας. Γι' αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεόδωρο Μέτσι, είναι καθηγητής και μηχανικός περιβάλλοντος. Θα έχουμε ακόμα μια τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Τάκη Λαϊνά, γεωπόνο και συγγραφέα, καθώς το τελευταίο του βιβλίο «Γη και Είδωρ» ήδη πωλείται από τα βιβλιοπωλεία της περιοχής. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Δημόσια Βιβλιοθήκη του Πύργου. Το θέμα της ήταν οι ευεργέτες του Πύργου και κυρίως ο Αθανάσιος Μανολόπουλος, ο οποίος δόρισε, έκανε μια μεγάλη δωρεά από την οποία κατασκευάστηκε το Μανολοπούλιο νοσοκομείο του Πύργου. Και τέλος θα πάμε και μέχρι τα Λεχενά για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπειρικού Συλλόγου, τον κύριο Χαράλαμπο Παλαδινό, καθώς χθες με δική του πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των τεσσάρων εμπορικών συλλόγων του Κάμπου με αποκλειστικό θέμα την επανίδρυση και επανειλειτουργία του αστυνομικού τμήμα στην Ανδραβίδα. Αυτά
είναι συνοπτικά τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, ενδιαφέροντα είναι και όλα τα θέματα τα συγκεκριμένα. Να πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα 12 Ιουνίου, το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυση των τραμ από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. Το 1991, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας. Είναι ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης στην χιλιετή ιστορία της χώρας. Το 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Σαν σήμερα το 1915 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος, ενώ το 1929 η Άννα Φρανκ, Εβραιοπούλα που έμενε στην ιστορία για το ημερολόγιό της. Το 1798 πεθαίνει ο πρόδρομος και πρωτεργάτης του ελληνικού διαφωτισμού Ρήγας Φεραίος, ενώ το 2003 ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε κυρίες και κύριοι όμως να δούμε και τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας και να ξεκινήσουμε όπως είπα και πριν από την περιφερειακή προσυνεδριακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης χθες το πρωί στην Πάτρα εν ώψη του συνεδρίου που είναι προγραμματισμένο για το τέλος του μήνα. Στην συνεδρία, στη συνδιάσκεψη αυτή ήταν παρούσα και η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία, όπως είπα και πριν, κατέθεσε μία ενδιαφέρουσα πρόταξη για την αναπτυξιακή προοπτική ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, μία πρόταση που έχει ως πυρήνα της την αρχαία Ολυμπία. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο, βουλευτή Ηλίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ήταν παρόν και από τους διοργανωτές της προσυνεδριακής αυτής εκδήλωσης, για να μας πει περισσότερα γύρω από αυτή την πρόταση της κυρίας Γεννηματά. Κύριε Κουτσούκο, καλό απόγευμα. Γεια σας κύριε Αντιγυρόπλε, καλό απόγευμα. Λοιπόν, καταρχήν ήταν επιτυχής η χθεσινή εκδήλωση ημερίδα στην Πάτρα. Υπήρξε συμμετοχή, υπήρξε ενδιαφέρον από τους θεσμικούς φορείς της Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Αργυρόπλε, ήταν η πρώτη από τις προγραμματισμένες περιφερειακές ημερίδες εν ώψη του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο τέλος του μήνα και θεωρώ ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη και από την μαζικότητα και από την ποιότητα των συμμετοχών και από τις τοποθετήσεις των θεσμικών εκπροσώπων και που χαρακτήρισε αυτή την ημερίδα, όπως προλογίσατε, ήταν και η πρόταση του επικεφαλή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης της κυρίας Φόφης Γεννηματά, η οποία συνέδεσε το πρόγραμμα Ελλάδα, δηλαδή την πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και την επανεκκίνηση της οικονομίας, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και ανέδειξε με την τοποθέτησή της και με συγκεκριμένες προτάσεις ότι αυτός εδώ ο τόπος έχει το brand, δηλαδή έχει το όνομα που είναι παγκόσμιο αναγνωρίσιμο, την αρχαία Ολυμπία, έχει το location, δηλαδή είναι η τοποθεσία και έχει και το product, δηλαδή το προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι μια σύνθεση του πολιτισμού, του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αυτή η πρόταση της κυρίας Γεννηματάς που περιλάμβανε αυτό το τρίπτυχο που μας αναφέρατε προηγουμένως, θα αποτελέσει το πρότυπο, αν θέλετε, για όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ καλά, κύριε Αργυρόπλε. Θέλουμε, γι' αυτό κάνουμε και τις περιφερειακές ημερίδες, θέλουμε στο συνέδριό μας, στο τέλος του μήνα, πέρα από τα ζητήματα που
θα τοποθετηθεί. Δηλαδή τον οδικό χάρτη για την συγκρότηση του ενιαίου φορέα της κεντρικής, να παρουσιάσουμε μια πρόταση η οποία θα στηρίζεται στις πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιωτερότητές της. Και θα έλεγα ότι χθες η κυρία Γεννηματά στην Πάτρα είναι το μοντέλο αυτής της πρότασης και ειδικά για μας και για τη Δυτική Ελλάδα θεωρώ ότι αποτελεί τιμητική η παρουσία της και η αναφορά της. Πολύ δε περισσότερο που η Γεννηματά προχώρησε στην εξειδίκευση αυτής της πρότασης, κυρία Αργυρόπουλε. Αν δεν κάνω λάθος, παρουσίασε και ένα παράδειγμα, όπως είπε. Λέγοντας ότι όπως η αρχαία Ήλιδα ήταν εντός εισαγωγικών το προπονητικό κέντρο των αθλητών που έλαμβαναν διαρκούς αγώνες, έτσι και σήμερα η περιοχή μπορεί να γίνει Silicon Valley του αθλητισμού, δηλαδή ένα μεγάλο προπονητικό κέντρο με εγκαταστάσεις οικολογικού χαρακτήρα και να συνδέσει την πρωτοβουλία κάτω από την Ολυμπιακή Φλόγα με τον πρωτογενή τομέα και τα ποιοτικά μας προϊόντα και το τουριστικό μας προϊόν, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέο πλούτο στην περιοχή που θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, αλλά θα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του στην περιοχή μας. Κύριε Βουλευτά, όλα αυτά είναι ωραία και μακάρι να υλοποιηθούν, αλλά δυστυχώς εδώ στην Ηλία έχουμε ακούσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές φωτιές του 2007, τις φωνικές πυρκαγιές του 2007, σχέδια ανασυγκρότησης, ειδικά σχέδια ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Και μέχρι τώρα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να είμαστε στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης. Τώρα, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα αλλάξει με βάση αυτή την πρόταση της κυρίας Φόφης Γεννηματά? Κυρία Αργυρόπλε, για να γίνουν πράξη όλα αυτά χρειάζεται ένας διαρκής και καλά σχεδιασμένος αγώνας. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας σε μια μεγάλη περιπέτεια και βρίσκεται στη δίνη των μνημονιακών μέτρων της λιτότητας 7 χρόνια τώρα. Εμείς γιατί είμαστε είμαστε μια παράταξη που αφού πλήρωσε το κόστος της λήψης των σκληρών μέτρων θέλουμε τώρα να είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων με την πρόταση της εξόδου και αυτή η πρόταση της οριστικής εξόδου που συνδέεται και με ένα πολιτικό σχέδιο για μια εθνική συνεννόηση που θα βάλει τέλος στην λιτότητα, στα μνημόνια και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρότασή μας. Είναι φανερό ότι κανένας από μόνος του, πέρα από τις διακηρύξεις, δεν μπορεί να υλοποιήσει ακόμα και το πιο φιλόδοξο σχέδιο. Άρα εμείς έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θέλουμε να το εντάξουμε σε μια πολιτική στρατηγική εθνικής συνεννόησης και απρόπνοης πολιτικής για την έξοδο από την κρίση, η οποία θα βασίζεται στα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά της περιοχής. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Όμως θέλω να μας πιστώσετε ότι έχουμε τις ιδέες για κάθε τόπο και από την άλλη μεριά έχουμε το πολιτικό σχέδιο που τα θέτει αυτά σε μια πολιτική πρόταση. Γιατί, κύριε Αργυρόπλε, εάν η εναλλαγή των κυβερνήσεων, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι θα γίνει όταν έχουμε εκλογές, που παραδίδει την Ελλάδα σιδηροδέσμια με πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% και με μνημόνια 40 ετών χωρίς να υπάρχει συνεννόηση πώς αυτά θα τα αλλάξεις, προφανώς αναπαράγει απλώς τα αδιέξοδα. Κατά συνέπεια είναι σωστή η παρατήρησή σας, αν την προβάλλουμε όμως σε μια πολιτική εξόδου από την κρίση, θα δείτε ότι η πρότασή μας έρχεται να δώσει μια διέξοδο στο βαθμό βέβαια που θα αλλάξουν οι πολιτικοί σχετισμοί και θα μας επιτρέψουμε να έχουμε στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Εάν ο λαός θέλει να είμαστε στο περιθώριο, προφανώς αυτές είναι πολύ καλές που θα μείνουν στα χαρτιά. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά, κύριε Κουτσούκο. Εμένα θα μου επιτρέψετε πάντως έτσι να κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Γιατί ο δημοσιογράφος, κύριε Αργυρόπλε, πρέπει έτσι να κάνετε, να κρατάτε μικρό καλάθι. Ιδιαίτερα αυστηρός με τους πολιτικούς, αλλά εγώ θέλω να σας πω
ότι εμείς δεν τάζουμε λαγού πεταχύλια, καταθέτουμε μια φιλόδοξη πρόταση που τη βάλαμε στην κρίση της κοινωνίας, την αποδέχεται και την εντάσσουμε σε ένα πολιτικό σχέδιο, αν ο λαός θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας. Να είστε καλά. Και εγώ και να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας, γιατί είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω τώρα που είμαστε στην αναμονή και βλέπω ότι έχει αναβαθμιστεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Πριν πάμε στο επόμενό μας θέμα, κυρίες και κύριοι, να πω ότι πριν από λίγο, συγκεκριμένα στις 3 και 28 το μεσημέρι, όπως διαβάζουμε από τα αθηναϊκά site, σημειώθηκε ένας πάρα πολύ ισχυρός σεισμός της τάξεως των 6,1 βαθμών Ρίχτερ ανάμεσα στη Λέσβο και στην Χίο. Η αρχική εκτίμηση του γεωδυναμικού Ινστιτούτου ήταν πως η δόνηση είχε μέγεθος 6 Ρίχτερ, ωστόσο λίγο αργότερα δόθηκε, αναθεωρήθηκε και το μέγεθός της είναι στα 6,1 Ρίχτερ. Πληροφορίες από τη Μυτιλήνη αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε πολύ αισθητός και είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ έγινε αισθητός ακόμα και στην Αθήνα. Μέχρι τώρα είναι πολύ νωρίς βεβαίως, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, αλλά είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να υπάρξουν αναφορές και για ζημιές, γιατί όντως πρόκειται για έναν πάρα πολύ ισχυρό σεισμό. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Λεχενά, όπου θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάκη Λαϊνά, τον γνωρίζετε όλοι σας, είναι γεωπόνος, είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, αλλά είναι και συγγραφέας. Με την τελευταία του λοιπόν ιδιότητα θα συνομιλήσουμε, καθώς πριν λίγες μέρες εκδόθηκε το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Γη και Είδωρ, αγροτική εργασία και οικονομία». Κύριε Λαϊνά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν το τελευταίο σας βιβλίο, έχει τίτλο «Γη και Είδωρ, αγροτική εργασία και οικονομία», προφανώς σχετίζεται με την παραγωγή, με το τι μπορεί να παράξει τούτη η γη και το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, είτε θέλετε από τους τοπικούς φορείς, είτε γενικότερα από την πολιτεία. Δότιμος πολίτης είμαι αυτής της κοινωνίας και ο λόγος μου είναι μάλλον δημοσιογραφικός παρά συγγραφικός. Με δύο λόγια είστε ενεργός πολίτης. Τέλος πάντων, προσπαθώ. Εν πάση περιπτώσει, δουλεύοντας ας πούμε τόσα χρόνια σε αυτό το κομμάτι που λέγεται πρωτογενής τομέας, έχω διαμορφώσει κάποιες απόψεις. Δεν είμαι παντογνώστης, έτσι. Απλώς βάζω την άποψή μου σε μια διαδικασία διάλογου, γιατί πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας οικονομίας εθνικής σημασίας. Και αυτό είναι αλήθεια. Και προσπαθώ αυτό να το αποδείξω. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλοι μας λέμε ότι η περιοχή μας είναι δυσυπόστατη, δηλαδή έχει δύο τομείς, ας πούμε τον τουρισμό και την αγροτική τομέα, αλλά το λέμε απλά. Για μένα, ένας πρακτικός άνθρωπος πρέπει και να το λέμε και να το εννοούμε και να το υλοποιούμε. Έτσι σημαίνει, πούμε, εθνική σημασία. Σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε την εντροφία, πρέπει να στηρίξουμε αυτό, πρέπει να στηρίξουμε την εξαγωγή, πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνο, πρέπει με συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, την δούτα μας και λοιπά. Ανταυτόν, εμείς λέμε και δεν λέμε. Λέμε και δεν κάνουμε. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μπορείτε έτσι, κύριε Λαϊνά, να μας πείτε πού εστιάζετε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, σε κάποιες έτσι συγκεκριμένες έννοιες, ναι, αν δεν κάνω λάθος? Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Να σας πω, το ένα είναι ότι η γη πραγματικά που είναι μια μορφή κεφάλαιου έτσι, πολύ σημαντική, δεν την έχουμε αξιολογήσει όπως θα πρέπει. Και επειδή συνήθως έχουμε κυρίως για θέματα της οικονομίας, της αγροτικής οικονομίας, δεν έχουν σχέση με τη γη, υπάρχει μια παρασύγηση. Προσπαθώ αυτή την παρασύγηση να τη λύσω. Το δεύτερο ζήτημα είναι η εργασία. Πράγματι η εργασία.
Είναι ο δεύτερος συντελεστής παραγωγής. Μετά το κεφάλαιο. Έτσι. Και η εργασία. Έτσι. Είναι παρεξηγημένη υπόθεση στον πρωτογενή τομέα. Άλλοι νομίζουν ότι είναι εύκολο πράγμα. Άλλοι πιστεύουν ότι οι αγρότες είναι πάμπλουτοι. Άλλοι πιστεύουν ότι οι αγρότες με πέντε στρέμματα πρέπει να γίνουν πλούσιοι. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μία βάση. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, επειδή οι συνθήκες οι οικονομικές και οι πολιτικές και οι ηθικές και τα πάντα είναι σε υποαίρεση, θα πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε όλοι να δούμε πώς μπορούμε να δούμε εξ υπαρχής και αν πιστεύουμε πραγματικά ότι ο πρωτογενής τομέας, που εγώ το πιστεύω, μπορεί να γίνει πυλώνας οικονομικής αρτηριότητας της χώρας. Και επειδή μια περιοχή με προϋποθέσεις τέτοιες, μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο. Τίποτα άλλο, είναι απλό. Και αυτό αποτελεί πεδίο διάλογου, τίποτα άλλο. Εγώ δεν είμαι πάρσοφος. Ναι. Εκεί στέκομαι, στην εργασία και στην υποθήκη κεφαλαίου που λέγεται αγροτική γη, η οποία είναι δύο μορφή. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα βέβαια που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Πώς θα σχεδιάσουμε την αγροτική με την γη μετά. Μην όμως κινείστε, κύριε Λαϊνά, μείνετε σταθερός για να έχουμε καλύτερη έτσι, να σας ακούμε καλύτερα. Ναι, συνεχίστε. Αυτό θέλω να πω, κύριε. Τώρα, οι δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι, εφόσον δεν τις εντοπίζουμε, δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Γιατί πολλές φορές και σήμερα και στο παρελθόν, το κράτος κάνει πράγματα επί της αρχής θετικά. Αλλά στη συνέχεια κάνει λάθη. Να πάρουμε ένα παράδειγμα σημερινό. Σήμερα, ας πούμε, υπάρχει ένα ζήτημα που απασχολεί την αγροτική κοινωνία που λέγεται δασική χάρτες. Παρά τις προσπάθειες που έκανε ο κ. Φάμελος να δώσει παρατάσεις, με τις παρατάσεις, δεν γίνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι για μένα. Τι θέλει το κράτος σήμερα? Να μας πει ξεκάθαρα. Θέλω να πούμε τα δάση μου, πόσα είναι αυτά, αυτά. Θέλω τους βοσκοτόπους μου, που πραγματικά, ας πούμε, ο κύριος Αποστόλου προσπάθησε να το λύσει κατά την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το λύσει. Εγώ πιστεύω, επειδή η Ελλάδα είναι ένα κράτος σύγχρονο, μάλλον όχι ένα κράτος σύγχρονο, ένα κράτος πρόσφατο, υπάρχουν τεράστιες εκκρεμότητες αυτό. Και το θέμα των βοσκοτόπων ή των δασών δεν το ξέρει το κράτος. Από τη συμπεριφορά των υπευθύνων βλέπω ότι δεν το γνωρίζει το θέμα. Γιατί εγώ που είμαι άνθρωπος πρακτικός λέω, για να κάνουμε ένα βήμα μπρος, πρέπει να αναλύσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση, πώς μας προκύπτει και τι μπορεί να κάνουμε παρακάτω. Δεν το ξέρει. Το 90% των εμπλεκομένων αγροτών δεν εμπλέκεται στις αιτήσεις αντιρρήσεων. Ενώ λοιπόν πρέπει να λυθεί το θέμα των δασικών χαρτών, παράδειγμα. Εγώ πιστεύω ότι οι καταπατήσεις υπάρχουν και συνεχίζονται. Υπάρχουν όμως καταπατήσεις αιτιολογημένες, καταπατήσεις αδικαιολόγητες, καταπατήσεις παραχωρήσεις. Λοιπόν, να μας πει ο Γαλλίτης τι θέλω αυτό. Μπράβο. Άμα θέλει λοιπόν αυτό, ή δίνει την εντύπωση ότι θέλει να πάρει λεφτά σήμερα. Θέλει να το λύσει το θέμα. Να πάψει να γίνει αυτό. Να πάψει να γίνει το άλλο. Θέλουμε χρηματολόγιο, θέλουμε χάρτες, θέλουμε γεωργία. Σε ποια κατεύθυνση? Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση πολύ πρωτόγονη. Όλοι μιλάμε θεωρητικά, ότι θέλουμε τη γεωργία, θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε την. Κύριε Λαϊνά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πέρα από αυτές τις επισημάνσεις που κάνετε, και οι οποίες βεβαίως είναι και τεκμηριωμένες και συγκροτημένες, το συγκεκριμένο βιβλίο σε τι μπορεί να χρησιμεύσει σε έναν αγρότη, σε έναν κτηνοτρόφο? Δηλαδή, υπάρχουν μέσα κεφάλαια, κείμενα που του δίνουν κάποιες συμβουλές, κάποιες οδηγίες? Κοιτάξτε, δεν είναι πέσα, βέβαια. Πάλι δεν σας ακούμε όμως καλά. Ναι, εγώ σας λέω ότι κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Μάλιστα. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί εγώ, εκτός των άλλων, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει μια ιδιομορφία σαν χώρα. Εάν λοιπόν εμείς δεν αναλύσουμε αυτή την ιδιομορφία μας και να δούμε ποιοι ακριβώς είμαστε, είτε γεωγραφικά, είτε περιβαλλοντικά, είτε κλπ., δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έρχονται λοιπόν οι επιστήμονες του εξωτερικού και μας λένε να γίνουμε Καλιφόρνια, να γίνουμε να πούμε Βραζιλία, να γίνουμε Μεξικό, έτσι λένε να πούμε. Οι οποίοι όντως έχουν οι άνθρωποι μόρφωση τεράστια, αλλά δεν έχουν γνωρίσει τον ελληνικό χώρο. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα συγκεκριμένη. Και πρέπει λοιπόν ο μικρός
και μεσαίος αγρότης να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό πιστεύω εγώ. Και προσπαθώ σε αυτή την κατεύθυνση να δώσω 2-3 κατευθύνσεις πώς μπορεί να βελτιωθεί η οικονομικότητά του. Και αν σύμφωνα με την τεχνογραφική αντίληψη τη σημερινή, πρέπει να υπάρξει μία μεγένθηση, γιατί όλοι μιλάνε για μεγένθηση, φίλοι μου και αντιπαλοί μου, να προκύψει μέσα από τη διαχείριση των πραγμάτων. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει ούτε Καλιφόρνια, ούτε Βραζιλία, ούτε Γαλλία. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Δεν το έχουν καταλάβει όλοι. Έχουν λοιπόν από τα ξένα πανεπιστήμια και μας εφαρμόζουν μεθόδους άλλες. Και εμείς εδώ καθόμαστε και ακούμε τους θεωρητικούς. Αυτή είναι η βασική μου διαφωνία και με τους αριστερούς και με τους δεξιούς τεχνοκράτες. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Έτσι και πιστεύω ότι το μικρό και μεσαίο αγροτικό νοικοκυριό στην Ελλάδα μπορεί να γίνει βιώσιμο μέσα από μια αγροτική πολιτική εφαρμοσμένη, μέσα από μια υποστήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και μέσα από μια διαχείριση του προϊόντος στη συνέχεια. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαϊνά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας. Όντως ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Να πούμε ότι το βιβλίο, πού μπορεί να το βρει κάποιος που θέλει να το προμηθευτεί. Το βιβλίο δεν είναι, μου κάνετε αγαπητέ Γιάννη. Ναι. Επειδή και εσύ δημοσιογράφος είσαι και εγώ, εμένα με αρέσει η κοινωνία όπως και εσένα. Το βιβλίο είναι αυτό, να δώσει μια αφορμή να κουβεντιάσουμε ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει καμία άλλη φιλοδοξία, ούτε οικονομική ούτε άλλη. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την κοινωνία, η μούλια μας πουλάμε, δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Σωστό. Η μούλια μας κοστίζει, να έχεις υπόψη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κάποιος όμως που θέλει να το βρει, πού μπορεί να το προμηθευτεί. Εγώ έχω μερικά, μπορώ να τα δώσω, δεν είναι θέμα. Μάλιστα. Πιθανότατα να κάνουμε και μια παρουσία σε μια μέρα στον πύργο, να δώσουμε και άλλα 50. Ωραία. Αυτή είναι η ιστορία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ούτε κατά άλλη εκδοτική φιλοδοξία υπάρχει. Μάλιστα. Υπάρχει μια αγάπη με το αντικείμενο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σου Γιάννη μου, και εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στο μεγάλο θέμα με τον σεισμό στην Λέσβο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν καταρρεύσεις σπιτιών στην περιοχή του Πλωμαρίου, ενώ ζημιές υπάρχουν και στα παράλια της Τουρκίας, στα μικρασιατικά παράλια, κυρίως στην Προύσα και σε άλλες περιοχές. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα υπάρξει εξέλιξη στην ενημέρωση για αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Επαναλαμβάνουμε, ένας πολύ ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στις 3:28 το μεσημέρι στην Λέσβο με επίκεντρο το Πλωμάρι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με άλλα ενδιαφέροντα θέματα.